Είναι την περιουσία. Αυτό θα μας πει, εκεί θα μας πάει. Λέω, όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές, η ελληνική γη κρύβει πολύ μεγάλους θησαυρούς, το είδαμε κιόλας, αλλά και η επιφάνεια έχει πολύ μεγάλους θησαυρούς από πολλές περιπτώσεις και εμείς την καταστρέφουμε. Mm-hmm. Τα λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο τα πολιτικά κόμματα, αλλά όλο το σύστημα που έχει φτιαχτεί. Πάνω πηγαίνοντας στη συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω δέκτακτου, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει. Είναι διαφορετικό αλλά πράγμα. Αλλά λέτε εσείς πρέπει να φύγει τελείως. Είναι διαφορετικό πράγμα. Μάλιστα. Αυτό που λέει η κυρία Χριστοφιλοπούλου, επί του οποίου επί της αρχής εγώ συμφωνώ. Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει ένα μόνιμο, αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, το οποίο να είναι δημοκρατικό και να αντιστοιχεί στην επιταγή του συντάγματος, ο καθένας σε σχέση με τη φοροδοτική του ικανότητα. Αυτό ναι, και σε αυτή τη λογική εμείς προσανατολιζόμαστε και αυτό το φορολογικό νόμο φτιάχνουμε και αυτό το φορολογικό νόμο θα καταθέσουμε στη Βουλή και θα ψηφίσουμε, ο οποίος έχει να κάνει... Εσείς ετοιμάζετε νόμο συγκεκριμένο για τα κινητά? Ετοιμάζουμε νόμο, ναι, ο οποίος είναι ο γενικός φορολογικός νόμος, ο οποίος θα έχει βέβαια και τις υποπεριπτώσεις του και ο οποίος γενικά θα αντιμετωπίζει το θέμα της περιουσίας, εντός της οποίας βεβαίως υπάρχουν και τα ακίνητα. Μάλιστα. Έχουμε δύο λοιπόν δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι το περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο δεν παράγει φόρο, αλλά αποτυπώνει μία κατάσταση. Έτσι. Η αλλαγή αυτής της κατάστασης είναι αυτή που μπορεί να παράξει φόρο. Το δεύτερο πράγμα αφορά την φοροδοτική ικανότητα και όταν μιλάμε για τον έμφυα και την ακίνητη περιουσία πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας ότι ζούμε σε μία χώρα με το 90% ιδιοκατοίκηση, εκεί που ήταν αξία το να βάλω ένα κεραμίδι να σκεπάσω το κεφάλι μου, να πάρω ένα σπίτι για τα παιδιά μου, για την κόρη έτσι, μου κλπ. Και, όπως ξέρει και η κυβέρνηση πάρα πολύ καλά, πάνω από το 50% των οικημάτων είναι μικρή, κάτω από 100 τετραγωνικά μέτρα στην Ελλάδα. Πας και φορολογείς λοιπόν. Και με αυτή την έννοια και ο κύριος Παυλόπουλος από τη δική του την πλευρά μιλάει για έμεση δίμευση της το περιουσίας. Είπε, ναι, έμεση δίμευση της περιουσίας. Πας και φορολογείς αυτό. Αυτό όμως που έπρεπε να δεις πρώτα και κύρια είναι πού υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή και πού η φοροδιαφυγή εμπλέκεται με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Υπάρχουν τα ζητήματα των offshore, υπάρχουν τα ζητήματα του μεγάλου πλούτου, υπάρχουν κτλ. Τα οποία τα ξέρετε. Εμείς λοιπόν λέμε τι. Λέμε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε το θέμα της μεγάλης περιουσίας, το κάνουμε πιο συγκεκριμένο ή προσπαθούμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Τι εννοείται μεγάλη περιουσία, κύριε Βίτσα? Έχουμε βάλει ένα όριο πάνω, το οποίο είναι αφορολόγητο. Δηλαδή, το οποίο είναι παραδείγματο χάρη 300.000 κατά άτομο. Άρα 600 το ζευγάρι. Το ζευγάρι 900 και τα λοιπά. Όχι, γιατί έχει πέρα... τα παιδιά. Δηλαδή ένα, εκεί μας έχει και πέρα προοδευτική. Παρακαλώ. Μια τετραμελής οικογένεια πάει στο 1.200. Πάει στο 1.200. Και από εκεί και πέρα προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας. Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε συγκεκριμένα. Είναι σωστό αυτό που λέει και η κυρία Χριστοφιλοπούλου ότι στη Γερμανία η πρόσοδος, άλλωστε είναι τόσο γνωστό που έχει μιλήσει και ο Μάρξ για αυτό, για τη γεωπρόσοδο, δηλαδή πριν 200 χρόνια, είναι αυτή η οποία φορολογείται. Και είναι και σωστό. Όταν κάτι σου αποφέρει όφελος, δεν λέω κέρδος, λέω όφελος, βεβαίως αυτό στη λογική της κοινωνικής. Ο καθένας στην κοινωνία προσφέρει κάτι, θα πρέπει οπωσδήποτε να φορολογηθεί. Υπάρχει και η μεγάλη περιουσία, η οποία είναι ενεργός ή αργούσα. Βεβαίως είναι ένα άλλο θέμα, ότι πρέπει κάποτε να αξιοποιήσουμε την αργούσα περιουσία του ίδιου του δημοσίου. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό και πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Μεγαλώσαμε με αυτό. Αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει κανείς να δει. Αλλά σας λέω, υπάρχουν και πριν από αυτό οι τριαδικές συναλλαγές.
που γίνονται για να το επομένως, για να συνοηθούμε, κύριε Βίτσα, εσείς αν αύριο γίνεται κυβέρνηση και όπως λέτε. Ο ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί. Θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ. Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα. Δεν διορθώνεται δηλαδή. Και βεβαίως θα αντικατασταθεί. Μάλιστα. Δεν είναι ζήτημα λάθους. Είναι ζήτημα λάθους, κατά τη δική μας τη γνώμη, φιλοσοφίας. Και το δεύτερο ζήτημα που θέλω να βάλω για τον ΕΝΦΙΑ είναι το εξής. Υπάρχει μια σύνολη φορολογική πολιτική, η οποία καθορίζεται με αριθμούς στην αρχή και μετά γίνεται νόμος. Δηλαδή, χρειαζόμαστε λόγω μεσοπροθέσμου που έχει υπογράψει η κυβέρνηση και μνημονίου 3 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια κτλ. Και ερχόμαστε μετά να δούμε πώς αυτό θα το πετύχουμε. Έτσι, είναι ένα ανάποδο. Αυτό δεν έχει να κάνει με τις ανάγκες των κατοίκων και της χώρας. Έχει να κάνει με τις ανάγκες των δανειστών. Δημοσιονομικές, έτσι. Να ρωτήσω, και αυτή είναι μια διαφορετική λογική που έχουμε εμείς. Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, υποστηρίζετε την ανάγκη αύξησης των φορολογικών εσόδων. Σωστά ή λάθος? Κοιτάξτε, να σας πω. Γιατί έχει αυτό γίνει, μετά πώς μπορεί γίνει να γίνει. Να το πω, με μείωση των μια παρών φοβερή για τους αφήγηση πάνω σε αυτά που είπε ο σύντροφός μου, ο Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος εκείνη τη χρονική περίοδο επεσήμανε ότι για πάρα πολλά χρόνια ο μέσος όρος των φορολογικών εσόδων στη χώρα μας, λόγω πελατειακού και κομματικού κράτους, ήταν κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Και ότι πρέπει να φτάσει στον Ευρωπαϊκό. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τον έχουμε ξεπεράσει τον Ευρωπαϊκό, λόγω της υπερφορολόγησης. Ποιο είναι το βασικό ζήτημα και το οποίο έτσι πρέπει να το, κατά τη γνώμη μας, να το δεις. Η φορολογική βάση καταρχήν να είναι δίκαια. Και ο φόρος να είναι δίκαιος. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αφορολόγητο όριο. Και βεβαίως δεν υπάρχει ένας τρόπος για να αυξήσεις τα έσοδα του κράτους. Και δεν είναι η αύξηση της φορολογίας ο τρόπος. Τις περισσότερες φορές, μάλιστα, έχει αποδειχθεί και γράφεται, είναι και η μείωση της φορολογίας και η αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών, θα το πω, και της εσωτερικής ενεργού ζήτησης που μπορεί να σου δώσει μια τέτοια δυνατότητα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και η ισορροπία ανάμεσα στις δαπάνες, οι οποίες θα έχουν προσανατολισμό την ίδια την κοινωνία, τις κοινωνικές δαπάνες, και δεύτερο, αν θέλετε, και η κοινωνική δικαιοσύνη, και μέσα στην κοινωνική δικαιοσύνη υπάρχει και η τιμωρητική διαδικασία, στο βαθμό που άλλος, δηλαδή, φοροδιαφεύγει. Και δεν μιλάω μόνο για τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Για όλη τη φοροδιαφυγή. Τι να σας πω τώρα, ξέρετε, επειδή είναι εύκολο να μιλάς. Γι' αυτό το λέω. Ναι, γιατί είναι εύκολο το να ακούμε μιλάς. Αυτό, ακούγεται λογικό, λέω, ακούγεται το ζήτημα ωραίο, είναι αλλά ζήτημα πιάνεται. Πολιτικής βούλησης. Εγώ θυμάμαι να θυμηθώ άλλα χρόνια, δηλαδή πριν περίπου 30, που σε αυτή τη μάχη, αυτοί που θέλανε να πιάσουν τη φοροδιαφυγή που είχαν υποσχεθεί, χάσανε. Και όχι από κακή πρόθεση. Δεν θέλω να πω από εκεί. Πάντως γίνεται και δουλειά. Δεν πρέπει να τα μηδενίσουμε. Όμως θα πρέπει να γίνει. Είδατε χθες και τις ανακοινώσεις που είχαμε. Μα σα λέω και από το Υπουργείο. Γίνεται δουλειά. Τι θα κάναμε εμείς? Θα κοιτάγαμε τι γίνεται στη λίστα Λαγκάρτ. Άλλωστε, όσοι είναι στη λίστα Λαγκάρτ είναι φοροφυγάδες. Εγώ δεν λέω αυτό. Όχι, αλλά αρκετοί είναι. Τι γίνεται στη λίστα Λίχνεστάιν? Τι γίνεται στη λίστα του Λουξεμβούργου? Τι γίνεται με αυτά τα πράγματα? Πώς τα ελέγχουμε αυτά? Και αντί να ελέγξουμε αυτά, το πρώτο ζήτημα που βάζουμε. Και με συγχωρείτε, το θεωρώ ότι είναι κάποιο και κάπως επικοινωνιακό, είναι αν θα μπαίνει ο ΣΔΟΕ μέσα στα σπίτια, δεν θα μπαίνει. Φαντάζομαι ότι αποφεύγεται. Ο Κώστας ο Χρυσόγονος το είπε καλά, ότι εγώ αν δεν έβλεπα, δεν θα άνοιγα την πόρτα. Εδώ σου κάτι άλλο πρόβλημα. Άλλο πρόβλημα που πρέπει να λύσεις. Και δυστυχώς είναι πολλά τα προβλήματα. Δηλαδή, εκεί που άλλος έχει έδρα της επιχείρησής του, το σπίτι του. Έτσι είναι, σωστό. Το οποίο και αυτό πρέπει να το δεις. Πώς θα γίνεται. Βεβαίως, ακριβώς για τους λόγους. Τι πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσεις, με ποια διαδικασία. Ναι, και σε εμάς ισχύει. Και ξέρετε, σας βάζω και το τελευταίο θέμα. Ναι, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Το κράτος μπορεί να αντιμετωπίσει τον πολίτη του ως εχθρό. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Ή θα πρέπει να ξεκινάμε από τη λογική της εμπιστοσύνης. Και η τιμωρητική διαδικασία θα είναι του στυλ. Μα κύριε Οικονομόπουλο, σου δείξα όλη μου την εμπιστοσύνη. Και εσύ πήγες να με ρίξεις. Εδώ η κυβέρνηση ξεκινάει με τη λογική ότι ό,τι έχει απέναντι έναν ύποπτο. Ανάποδα από αυτό που λέτε ακριβώς. Είμαστε καταρχήν ένοχοι. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε αθώοι. Το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτό είναι το θέμα. Πάμε στην Κρήτη, κύριε Χριστοφιλοπούλου, στον συνάδελφό μας τον Μάριο τον Διονέλη.